Με τα κόκκινα δάνεια έγινε πάντα σε όλη την Ελλάδα. Πήραν όλοι οι Δήμοι την ίδια απόφαση που πήραμε εμείς. Είστε καλά, ρε. Είστε καλά. Τι απόφαση είστε, γιατί δεν το κάνατε. Τι απάντηση πήρες από την περιφέρεια. Ποια? Από την περιφέρεια τι απάντηση πήρες. Πήραν όλοι οι Δήμοι την ίδια απόφαση που πήραμε εμείς. Πήρε η ΚΕΔΕ την ίδια απόφαση που πήραμε εμείς. Όχι, δεν πήρε. Τι πήρε, ποιος ήταν ο ρε φίλε μάγκα, ρε φίλε μάγκα, θέλεις να μου δώσεις μια συνέντευξη. Διότι εδώ όλη η Ελλάδα βοά ότι όλοι οι Δήμοι πήρανε, ξεσηκωθήκανε μέχρι και στην Άπολη. Εγώ τη δημοσίευσα, δεν σου στείλανε απάντηση η περιφέρεια ότι είναι μαλακίες αυτά που κάνουν. Τι λέει η απάντηση της περιφέρειας. Ότι δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Δεν λέει αυτό ρε κουτέ. Δεν το λέει, πώς δεν το λέει ρε κουτέ. Πρώτον ότι εγώ, η εισήγησή μου ήταν. Δεν μου λες, θέλεις να τα γράψεις αυτά που μου λες. Έτσι ήρεμα, χωρίς να με βρει, χωρίς τα κουφά. Ναι, ναι. Θα τα γράψω έτσι. Αυτά, πες μου τι θέλεις, πες. Η εισήγησή μου στην ΚΕΔΕ ήταν να εφαρμοστεί το πρότυπο της Κύπρου που λέει με διάταξη. Ναι, περίμενε να το πω. Αλλά τι σου είπε όμως. Πριν πουληθεί σε οποιοδήποτε φανς να καλείται ο δανειολήπτης και ο εγγυητής. Ότι και να του λένε, κύριε, εμείς πρόκειται να το πουλήσουμε 10%. Μπορεί σε 35 μέρες να μας φέρεις το 10% από αυτά που χρωστάς. Και αν δεν μπορεί, θα μπορεί να το πουλήσει. Αυτή ήταν η εισήγησή μου και πήρε ομόφωνη απόφαση η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Πήρατε απόφαση. Μετά από μένα, γιατί είσαι εμπαθής. Μετά από μένα. Πήραν απόφαση όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Ρε φάνταση. Και καθώς. Δεν πήρατε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρε. Ρε, το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρεις τι απάντηση έδωσε η περιφέρεια. Τι έδωσε. Ότι λόγω του ότι έχουμε δύο μη κοινοφελείς εταιρείες δεν μπορεί να κάνουμε τρίτη. Αυτό λέει. Ή λέει ότι δεν έχει δικαίωμα ο Δήμος να το κάνει αυτό. Όχι. Μετά από την απόφαση δική μας, πήρε και βγήκε και ο Χαμένος και είπε ότι θα πάρω τα δάνεια των στρατιωτικών. Το είπε. Ναι, δεν μου λες. Εγώ είπε. Θα τα δημοσιεύσω αυτά που λες. Ναι, το είπε, μάνα μου, το είπε. Βγήκε ο Παπαδημητρίου στην επερώτηση του Τζαβάρα για τα κόκκινα δάνεια και είπε ότι θα καλείται πρώτα ο δανειολήπτης πριν πουληθούν. Το είπε. Βγαίνουν γιατί δεν προχώρησατε τότε, ρε κουέταση. Αφού λες το είχε, γιατί δεν προχώρησατε. Γιατί δεν προχώρησες. Να κάνεις τέτοια εταιρεία. Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, αν τους έχουν ενημερώσει, γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου.